Μία μοναδική περιπατητική διαδρομή ξεκινάει νότια από τον Κουρνά, περνώντας από το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου σε μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Πρόκειται για τη στράτα του Αζίλακα, μία κυκλική διαδρομή στους πρόποδες του όρους Δαφνομαδάρα, μεταξύ Κουρνά και Κάστελου. Το μονοπάτι οδηγεί σε ένα ύψωμα με πανοραμική θέα στον κόλπο του Αλμυρού, στο χωριό του Κουρνά, τη Γεωργιούπολη και τον Καβρό. Ακολουθεί η ρεματιά και η έναρξη της λεγόμενης στράτας, η οποία διασχίζει για 2 ώρες περίπου ένα καταπράσινο δάσος από αζύλακες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αζύλακας είναι το μοναδικό είδος δριός στην Ευρώπη που τα φύλλα του δεν έχουν το συνηθισμένο σχήμα, αλλά μοιάζουν με αυτά της ελιάς. Είναι δέντρο επιβλητικό, με κορμό ευθυτενή, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 25 μέτρα ύψος. Από το δάσος του Αζίλακα κατευθυνόμαστε προς τον Κάστελο, ένα γραφικό ημιωρινό χωριό χτισμένο στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων, κάτω από τις γωνιώτικες μαδάρες. Η διαμόρφωση του εδάφους στο λόφο του Κάστελου είναι τέτοια που δημιουργεί ένα φυσικό απόρθητο φρούριο λόγω των γκρεμνών που σχηματίζονται από το απόκριμνο της γύρω περιοχής και γι' αυτό οι ενετοί ονόμασταν τον οικισμό Κάστελο. Ο Κάστελος βρισκόταν παλιά σε χαμηλότερη θέση στον ίδιο λόφο, εκεί που σήμερα βρίσκεται ο οικισμός Αγκαθές. Γύρω στο 1800, οι κάτοικοι αποφάσισαν να μετακινηθούν πιο κοντά στην κορυφή, προκειμένου να προστατευθούν καλύτερα από τους Τούρκους. Σε δεσπόζουσα υπερυψωμένη θέση έναντι των γύρω χωριών, υπάρχουν τα λείψανα ενός κουλέ, δηλαδή ενός πύργου, εκείνης της περίοδου. Και κάπως έτσι κλείνει η διαδρομή αυτή. Μία διαδρομή πλούσια σε μνήμες της ιστορίας και αυθεντικές εικόνες από την πανέμορφη φύση του Αποκόρωνα.